Πα! Ελένη Θεοχάρη Περάκη. Το γλυκό. Ο Μπαρμπαμιτούσης αγαπά πολύ τα δυο του ανεψούδια, το γλούβιο και τη σουβλίτσα. Πρέπει όμως να έχει μεγάλη υπομονή και με τους δύο. Η σουβλίτσα είναι άτακτη, ακατάστατη και σκανδαλιάρα. Ένα μικρό ζυζάνιο. Ο Κλούβιος είναι λίγο τεμπέλης. Του αρέσει να ξαπλώνεται στα μαξιλάρια και στους καναπέδες, όπως τα γατάκια. Είναι και λίγο φοβιτσιάρης. Μπουμ! Του κάνει η σουβλίτσα και ξαφνιάζεται. Φοβάται το σκοτάδι, τα ποντίκια, τις βροντές. Η σουβλίτσα δεν φοβάται τίποτα. Και έτσι μπορεί να τον πειράζει με όλα αυτά. Όταν είναι οι δυο του στο σπίτι, ο Μπαρμπαμιτούσης στείνει πάντοτε αυτή. Μόλις καθίσει και φορέσει τα γυαλιά του για να διαβάσει την εφημερίδα, κάτι θα γίνει. Ένας κρότος, κάποια φασαρία. Πρέπει να σηκωθεί και να τρέξει να δει τι συμβαίνει. Να, όπως τώρα. Τι χώρος είναι αυτός? Από ποια μεριά έρχεται? Από την κουζίνα? Ίσως να είναι γάτα. Όχι, τώρα νιούριζε στην αυλή. Ο Μπαρμπαμιτούσης είναι ανήσυχος. Περίεργο, θα λέγε κανείς πως έπεσε το μισό σπίτι. Η πόρτα της κουζίνας κλειστή. Προσπάθησε να την ανοίξει. Σουβλίτσα, φωνάζει. Ξεκλείδωσε γρήγορα την πόρτα της κουζίνας. Μπαρμπούλη μου, δεν είναι κλειδωμένη. Στάσου, έπεσε το σκαμνί στην πόρτα. Γι' αυτό δεν ανοίγει. Μπλέχτηκα πάλι. Μα πώς να μην μπλεχτεί? Τίποτε όρθιο δεν είχε μείνει στην κουζίνα. Ο Μπαρμπαμιτούσης μισάνοιξε την πόρτα και κοίταξε. Η σουβλίτσα έτριβε μία το γονατό της και μία τον αγκώνα της. Ο Κλούβιος κρυμμένος πίσω από το τραπέζι. Γύρω του όλα κάτω. Ο τρίφτης, η σχάρα, το τρυπητό, η κουτάλα. Ο Μπαρμπαμιτούσης ξύνει το κεφάλι του. Έτσι κάνει πάντα όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σουβλίτσα, λέει. Τι είναι εδώ μέσα? Μπαρμπούλη, κουζίνα ήτανε. Μη μου θυμώνεις. Θα ξαναγίνει πάλι. Εκεί, κάτω από το τραπέζι, κάποιος κουνιέται. Μήπως είναι η γάτα? Εγώ είμαι Μπαρμπούλη, ο Κλούβιος. Σήκω επάνω. Έβγα από την κρυψώνα τέλος πάντων. Σουβλίτσα, αυτό το σπασμένο βάζω με το γλυκό τι είναι? Η σουβλίτσα κουμπιάζει. Κατεβάζει το κεφαλάκι της. Μία κοιτάζει το βάζο, μία τον Μπαρμπαμιτούση, μία τον Κλούβιο. Μπαρμπούλη μου, αυτό το βάζω, μα γι' αυτό το βάζω έγινε όλη η ιστορία. Άρχισε η σουβλίτσα να τα μπερδεύει. Είναι ένας μήνας τώρα που μας το έστειλε από το χωριό η θεία Βγενή. Το είχα ξεχασμένο. Ξαφνικά το θυμήθηκα. Ήτανε πολύ καλά κρυμμένο στο πάνω ράφι μέσα στο γουδί. Όλο αυτό τον καιρό δεν κάναμε και καμιά σκορδαλιά, βλέπεις? Ξέρω, δείξε ο Μπαρμπούλης, αλλά η σουβλίτσα δεν σταμάτησε. Ανέβηκα στο τραπέζι που λες να το πάρω. Τεντώθηκα να το φτάσω. Όλα πηγαίνανε καλά ως εκεί. Τη στιγμή που έπιανα το γουδί, άκουσα φτέρνισμα. Έκανα πίσω να δω ποιος είναι. Και πάρ' την κάτω τη σουβλίτσα μαζί με το βάζο και ό,τι άλλο ήταν στο ράφι. Καλά να πάθει, φώναξε ξαφνικά ο Κλούβιος. Καλά να πάθει, γιατί θα το τρώγε όλο μοναχή της. «Και τι κατάλαβες, μήπως έφαγες εσύ τώρα?» του λέει η σουβλίτσα. Ο Μπαρμπαμιτούσης χτυπάει ανυπόμονα το πόδι του. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. «Σουβλίτσα, εμένα να κοιτάς και όχι τον Κλούβιο, τώρα που σου μιλάω. Δεν μου λες γιατί το έκρυψες?» «Να σου πω, Μπαρμπούλη, να, όταν έχουμε γλυκό, το τρώνε οι ξένοι. Έρχεται ο κύριο Χρήστος, λες, φέρτε του κύριο Χρήστου μία κουταλιά γλυκό με το νερό. Πάει μια κουταλιά. Έρχεται η κυρία Φρόσο, της λες, μη φύγεις Φρόσο μου πριν φας ένα γλυκό. Πάει η δεύτερη κουταλιά. Έρχεται ο Γιαννάκης, λες, δώστε στο παιδί μια μεγάλη κουταλιά γλυκό. Μια, δυο, τρεις, αδειάζει, το βάζουμε το γλυκό. Όσο τα έλεγε αυτά, είχε φουντώσει η σουβλίτσα. Τα μαγουλάκια της κοκκίνησαν, αλλά δεν έπαψε να μιλά. Γλυκό από εδώ, γλυκό από εκεί, εμείς μόνο το βάζο βλέπουμε. Ο Μπαρμπούλης έγινε σκεπτικός. Μήπως είχε δίκιο, μήπως είχε κάποιο δίκιο η σουβλίτσα? Ναι, αλλά γιατί να κρύψει το γλυκό? Ύστερα μπορούσε να χτυπούσε σαν έπεφτε. Κούνησε το κεφάλι, κοίταξε και τους δύο και είπε «Σουβλίτσα?» Και εκείνη παραπονεμένα «Ναι, Μπαρμπούλη, δεν ήτανε, βλέπεις, τυχερό να φάω πάλι γλυκό».